Κύριε Μίσα, γεια σας. Θα ήθελα λίγα λόγια για το επίπεδο των προεθνικών και αναπτυξιακών κλιμακίων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Εντάξει, πριν πω για το επίπεδο, θα πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή από πλευράς Ομοσπονδίας υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο πρόγραμμα με συνέπεια, με προγραμματισμό, έτσι ώστε να μπορείς να εντάξεις επιλεγμένα παιδιά διαφόρων ηλικιακών ομάδων για να μπορέσεις να έχεις μια ουσιαστική και πνευματική επίδραση και παράλληλα βέβαια με συνεργασία των σωματείων που τα παιδιά αυτά ανήκουν, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία, διότι εμείς σαν εθνικές ομάδες γενικότερα, είτε λέγεται Κύπρος, είτε λέγεται Ελλάδα, η δική μας επίδραση είναι μία με δύο φορές την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες μέρες τα παιδιά δουλεύουν με τις ομάδες τους και εκεί είναι που βελτιώνουν και γίνονται, αν θέλεις, το δυνατόν καλύτερο. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα υφίσταται, είναι δεύτερος όρος που γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο από πλευράς προγραμματισμού. Και αυτό βέβαια έχει αρχίσει και αποδίδει. Για παράδειγμα, πέρσι που είχα δει κάποια παιδιά αντίστοιχων ηλικιών και τους είδα και φέτος, βλέπω ότι έχουν πολύ καλή εξέλιξη, υπάρχει διαφορά, γι' αυτό παίζει ρόλο και το κομμάτι του προγράμματος του πλευράς Ομοσπονδίας, αλλά και σίγουρα και οι ομάδες δουλεύουν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Όσον αφορά το κομμάτι του επίπεδου, βλέποντας στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, είναι αρκετά αξιόλογο, υπάρχει ένας αρκετά καλός αριθμός. Θα έλεγα στα κάτω των 14 χρονών, εκεί σε αυτή τη συγκεκριμένη ηλικία, υπάρχει ένας ιδιαίτερα καλός αριθμός με παιδιά με ιδιαίτερη προοπτική. Επίσης, στο κάτω των 16 και εκεί υπάρχει ένας αριθμός παιδιών που έχουν προοπτική. Και φυσικά και στους κάτω των 18 που ήδη έχουν ολοκληρωθεί, θα έλεγα είναι λίγο μικρότερος αριθμός κάποιων παιδιών με ιδιαίτερη προοπτική. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με τις φουρνιές κάθε χρόνο τα οποία βγαίνουν παιδιά, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι σε αυτή την περίπτωση έχει γίνει ανίχνευση, καταγραφή, προγραμματισμός των παιδιών. Το επόμενο και σημαντικό κομμάτι είναι τι κάνουμε εμείς όσον αφορά σαν πρόγραμμα, γενικά σαν προπολιτές, σαν ομοσπονδία, σαν σύλλογοι για αυτά τα παιδιά και τι τα ίδια τα παιδιά κάνουν για να μπορέσουν να κερδίσουν όλα αυτά που τους δίνουμε εμείς. Όσο αφορά το επίπεδο των ομοσπονδιακών προπονητών της Κύπρου, θεωρώ ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολύ καλοί προπονητές και σίγουρα υπάρχει μια ομάδα προπονητών η οποία είναι και νέα παιδιά που θέλουν να μάθουν και κάποιοι πιο έμπειροι. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός, διότι η λογική γενικότερα των ομοσπονδιακών και λιγότερων των εθνικών ομάδων είναι μια λογική που πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, μια βάση που να λειτουργούμε όλοι μαζί σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια και πράγματα, βάζοντας βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ανά ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι για να έχουμε μια πραγματική και ουσιαστική αποτελεσματικότητα, διότι θέλουμε να μας ενδιαφέρουν τα ίδια τα παιδιά, οπότε να γίνονται καλύτερα, άρα και οι ομάδες μας, τις πλήρω τεχνικές ομάδες να είναι καλύτερες και φυσικά αυτά τα παιδιά να παίζουν και στις ομάδες τους. Συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για τα επιλεγμένα παιδιά, πια από τη στιγμή που τα έχουμε ανιχνεύσει και τα έχουμε επιλέξει, να έχουμε και μια συνεργασία με τους προπονητές των συλλόγων που έχουν τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε σε παράλληλα προγράμματα, γιατί εγώ πιστεύω στα παράλληλα προγράμματα, τα οποία να ταυτίζονται έτσι ώστε να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν την καλύτερη δυνατή επίδραση από όλους μας και να γίνονται καλύτερα και καλύτερα. Και με αυτή ακριβώς την λογική θα έχουμε και καλύτερες εθνικές ομάδες γενικότερα και σε κυπριακό μπάσκετ, το ίδιο πράγμα λέμε και για το ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά θα έχουμε και κάποια παιδιά να ενώνουμε τις αντρικές μας ομάδες, μόλις φτάνουν σε μια ηλικία που θεωρούμε ότι είναι έτοιμη, να τους δίνουμε τις ευκαιρίες να συμμετέχουν, να παίζουν, που από εκεί και πέρα βέβαια εξαρτάται και από τους ίδιους κατά πόσο θα πάρουν αυτές τις ευκαιρίες. Δεν παίζει, εγώ έχω πει ένα πράγμα και το λέω συχνά, δεν παίζει κανείς με το πιστοποιητικό γεννήσεως. Δηλαδή, επειδή είναι μικρός θα παίξει, πρέπει να αξίζει για να παίξει. Ποια συμβουλή θα δίνατε στους νεαρούς καλαθοσφαιριστές που θέλουν να παίξουν μπάσκετ σε υψηλό επίπεδο? Εντάξει, αυτό που, γιατί μιλήσαμε σε όλα τα παιδιά και είπαμε ορισμένα πράγματα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι
πρέπει να έχουν αυτοπιθαρχία, πρέπει να μπορούν να κερδίζουν τις μάχες με τον εαυτό τους κάθε μέρα και από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι όσο περισσότερη δουλειά, ποιοτική κατ' ουσία δουλειά κάνουν, είναι αυτή η οποία θα τους δώσει αποτελέσματα. Παράλληλα, αυτό που είπα σε όλους, και εντάξει, επειδή υπάρχει σε όλες τις ηλικίες η δικαιολογία είναι πάρα πολύ εύκολη στο στόμα του καθένα, από την άποψη ότι αν εγώ δεν παίζω, φταίει ο προπονητής, αν δεν παίζω, καλά, φταίει ο συμπαίκτης. Υπάρχει ένα μότο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οποιοσδήποτε παίκτης που έχει μια προοπτική, αγαπάει το παιχνίδι, θέλει να παίξει, από τη στιγμή την οποία δικαιολογεί τον εαυτό του και φταίνει όλοι οι άλλοι εκτός από αυτόν, αυτόματα έχει τελειώσει και η καριέρα του. Και δεν το έχει καταλάβει, θα το καταλάβει αργότερα. Αυτοί οι οποίοι προχωράνε πάντως είναι γενικά τα παιδιά τα οποία έχουν ισχυρό χαρακτήρα, είναι ταπεινοί, είναι πειθαρχημένοι, ακολουθούν τις προπονητικές εντολές και έχουν υπομονή. Ποτέ δεν γίνεται κάτι από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή και κάθε φορά να βελτιώνει τις αδυναμίες σου.